Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε την αντιπεριφερειάρχη της Μεσσηνίας, την Αντωνία Μπούζα. Καλό μεσημέρι, κυρία Μπούζα, τι κάνετε? Καλό μεσημέρι, κύριε Διντριγάκη, και σε εσάς και στους ακροατές σας. Να είστε καλά. Έτσι θέλω να μας δώσετε το στίγμα πώς κινήθηκε η αγορά αυτή τη σεζόν και έτσι ένα-δύο στοιχεία που την κάναν να διαφοροποιείται από τις άλλες χρονιές. Είναι γεγονός ότι το 2018 πήγε αρκετά καλά για την Μεσσηνία αλλά και την περιφέρεια και την Πελοπόννησο. Η μυθική Πελοπόννησος είναι πραγματικά πέρασε πάρα πολύ καλά μέσα στην την τουριστική περίοδο αυτή. Ήρθαν πάρα πολλοί επισκέπτες τόσο από το εξωτερικό όσο και από το εσωτερικό. Βέβαια παραδοσιακά τον νομό Μεσσηνίας τον επισκέπτονται και πάρα πολλοί Έλληνες επισκέπτες, διότι σε αυτό έχουν συμβάλει και οι οδικοί άξονες οι οποίοι έχουν ολοκληρωθεί και είμαστε πλέον κοντά με την Αθήνα και ξέρετε, τώρα να πας ένα νησί με αυτά τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια που έχεις να πληρώσεις ο Κυκλάδες, αν πάει μια οικογένεια με αυτοκίνητο είναι άστα να πάει στην Κρήτη, στην πατρίδα μου τέλος πάντων. Οι τιμές είναι υψηλές, όπως και αν και στην Κρήτη οφείλω να ομολογήσω είναι πολύ καλύτερες οι τιμές ή εφάμιλες από ότι είναι να πας Κυκλάδες. Είναι πολύ κοστοβόρο το να ξεκινήσει μια οικογένεια πραγματικά να πάει με αυτοκίνητο και να πάει σε κάποιο νησί, διότι τα ναύλα είναι ακριβά. Πάντως εμείς είμαστε προορισμός ο οποίος μπορεί. Έχετε και νέες κλίνες, έχουν προσθεθεί, δεν βλέπουμε στον τουρισμό. Βεβαίως, γίνονται πάρα πολλά πράγματα και όλα αυτά, ξέρετε, είναι μια συνολική προσπάθεια η οποία έχει ξεκινήσει από την περιφέρεια Πελοποννήσου εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ξέρετε ότι το θέμα του τουρισμού το έχει αναλάβει προσωπικά ο περιφερειάρχης κύριος Πέτρος Στατούλης, ο οποίος έχει προσπαθήσει πάρα πολύ και βλέπουμε ότι οι προσπάθειες αυτές αρχίζουν και πιάνουν τόπο. Έχουμε πάρα πολλά γεγονότα τα οποία έχουν εξελιχθεί στην Πελοπόννησο όλο αυτό το διάστημα που έχει προηγηθεί. Και μπορώ να σας αναφέρω έτσι επιγραμματικά, γιατί δεν θέλω να σας κουράσω. Στο συνέδριο των ΑΠΤΑ, το κορυφαίο συνέδριο των Βρετανών τουριστικών πρακτόρων, έτσι, και από εκεί και μετά από αυτό δρομολογήθηκαν και πτήσεις του μεγάλου αερομεταφορέα της British Airways. Αναφέρομαι στο μεγάλο φόρουμ της Λουκέρνης, που ξέρετε ότι σε συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού πετύχαμε να αναδειχθεί η Πελοπόννησος σαν ο τουριστικός προορισμός αηφορίας και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Να αναφερθώ στο μεγάλο συνέδριο του Economist που έγινε στην Πελοπόννησο, στην Κόρινθο, και αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντικό ήταν αυτό. Και φυσικά έχουμε και φέτος έχουμε ένα σπουδαίο στόχο. Διεκδικούμε το μεγάλο συνέδριο των Γερμανών τουριστικών πρακτόρων σε συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού. Όλα αυτά λοιπόν τα μεγάλα γεγονότα δίνουν στη μυθική Πελοπόννησο έτσι προστιθέμενη αξία και εμείς προσπαθούμε ακόμη περισσότερο να βοηθήσουμε ουσιαστικά την περιφέρεια Πελοποννήσου και την μυθική Πελοπόννησο. Βλέπω ότι αναδεικνύονται και αρχαιολογικοί χώροι, ας πούμε, και έχετε κάτι εκπληκτικά αρχαία της αρχαίας Μεσσήνης. Δηλαδή, μου είχαν κάνει εντύπωση πριν κάποια χρόνια που τα είχα δει, αισθανόμουν ότι ζούσα αυτή την περίοδο. Όσοι δεν το έχουν επισκεφτεί, είναι μοναδικό το σημείο. Είναι η πιο καλοδιατηρημένη πόλη του 14ου Χριστού αιώνα. Ισχύει αυτό. Νιώθεις ότι είσαι σε αυτή την περίοδο. Έχουν γίνει ωραίες ανασκαφές. Είναι ο κύριος Θέμελης εκεί πέρα, ο καθηγητής που. Ο καθηγητής κύριος Θέμελης, ο οποίος έχει αγωνιστεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια και έχει φέρει στο φως αυτό το εκπληκτικό αρχαιολογικό χώρο. Και είμαστε πλέον σε θέση όλοι εμείς να το επισκεπτόμαστε και να νιώθουμε περήφανοι. Επειδή εγώ έχω γνωρίσει τον δυναμισμό που έχετε, κυρία Μπούζα, έτσι. Δεχτήκατε πρόσφατα και μια σεξιστική επίθεση. Αυτό πραγματικά είναι ένα μελανό σημείο της πολιτικής, κύριε Διντριγάκη, και θα ήθελα λίγο έτσι να αναφερθώ έτσι ακόμη περισσότερο σε αυτό. Διότι θέλω να ενημερώσω έτσι και τους ακροατές ότι στα πλαίσια μιας καθαρά πολιτικής αντιπαράθεσης μεταξύ αιρετών, με αφορμή κάποια σχόλια έξω από την υγιή πολιτική αντιπαράθεση ενός περιφερειακού συμβούλου της Πελοποννήσου και αναφέρομαι στον κύριο Περικλή Μαντά, ο οποίος καταφέρθηκε εναντίον του περιφερειάρχη κ. Τατούλη με πρόσχημα έργα
που δεν υποτίθεται δεν γίνανε στο νομό Μεσσηνίας, αλλά αυτός το ανακάλυψε μετά, μόλις απομακρύθηκε από μια θέση ευθύνης, δέχτηκα μια πρόκλητη επίθεση λεκτικής βίας, θα έλεγα, επειδή λόγω της θέσης μου σαν αντιπεριφερειάρχης Πελοποννήσου, ανταπάντησα και κατέδειξα την πολιτική αχαριστία και την αμετροέπεια στην πολιτική. Ο περιφερειακός λοιπόν αυτός σύμβουλος, για δεν να δεν έχουμε πολύ χρόνο. Θα σας το πω αμέσως. Πέραν άλλων προσβλητικών, είπε ότι ο κύριος Στατούλης πρέπει να σταματήσει να κρύβεται πίσω από έμεσα πολιτικά φουστάνια όλων των ειδών που έχει γύρω του. Αντιλαμβάνεστε πόσο επιβαρυντικό είναι αυτό, διότι ήταν και ήτανε, κείμενο. Δεν το ανέφερε. Αυτό βέβαια δεν αφορά μόνο εσάς και άλλες κυρίες, οι οποίες είναι δυνατές. Αφορά λοιπόν όλες τις γυναίκες που ασχολούνται ενεργά με την πολιτική, διότι το να μας λέει κάποιος έμεσα πολιτικά φουστάνια είναι ιδιαίτερος προσβλητικό, διότι όλες οι γυναίκες που βρίσκονται στα κέντρα λήψης αποφάσεων, με πολύ σκληρή δουλειά, κύριε Δεντρυγάκη, και αξιοσύνη προσφέρουν στην κοινωνία χωρίς συνέπειες. Και θα ήθελα. Κυρία Μπούζα, δεν έχουμε άλλο χρόνο, να σε ευχαριστήσω και σίγουρα και στο κομμάτι του τουρισμού. Ναι, πέστε μου. Μόνο σε αυτό θα ήθελα να πω ότι ο κύριος Μαντάς ήταν πρώην πρόεδρος της ΝΟΔΕ Μεσσηνίας, πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας, και μαζί με μένα, που ήμουν και εγώ πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας, έκανε αυτή τη δήλωση που σοκάρει, και δεν είναι δυνατόν μέσα στην. Αυτό αποτελεί ένα πισωγύρισμα της πολιτικής και καταδεικνύει την πολιτική παρακμή που πρέπει να καταδικαστούν τόσο σε αυτοδιοικητικό και πολιτικό επίπεδο. Κρατάμε αυτό. Να έχετε ένα καλό απόγευμα. Καλή εβδομάδα, κυρία Μπούζα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.